Εν ώψη της κυκλοφορίας του τη Δευτέρα, τα νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβαν ήδη τις πρώτες δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca κατά του νέου κορονοϊού. Περισσότερες από 500,000 δόσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, την ώρα που οι ενώσεις των εκπαιδευτικών ζητούν από την κυβέρνηση να καθυστερήσει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες την επαναλειτουργία των σχολείων, καθώς οι αριθμοί δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικοί. Μόνο το Σάββατο, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πάνω από 57,000 νέα κρούσματα και 445 θανάτους. Στην Ιταλία, ο δεύτερος γύρος των εμβολιασμών ξεκίνησε ήδη έπειτα από τον πρώτο που αφορούσε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σειρά αυτή τη φορά πήραν οι τρόφιμοι σε οίκους ευγυρίας. Μέχρι την Παρασκευή είχαν γίνει 470,000 εμβολιασμοί, ενώ το Σάββατο η Ιταλία ανακοίνωσε 364 θανάτους και περισσότερα από 11,800 κρούσματα. Οι αριθμοί καταδεικνύουν ελαφρά κάμψη, παρόλα αυτά η επαναλειτουργία των χειροδρομικών κέντρων αναβλήθηκε για τις 18 Ιανουαρίου. Στη Γαλλία έρχεται η σειρά των υγειονομικών άνω των 50 να λάβουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Όταν βλέπω ότι έχουμε λάβει πάνω από 100 κλήσεις σε λίγες ώρες από υγειονομικούς που θέλουν να εμβολιαστούν, άρα υπάρχει μια προθυμία για το εμβόλιο, είναι απολύτως απαραίτητο να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα. Οι περίπου 6 εκατομμύρια κάτοικοι 15 περιφερειών της Ανατολικής Γαλλίας θα πρέπει πλέον να συμμορφωθούν με μια 12ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, καθώς οι επιστήμονες ανησυχούν για την αυξημένη διασπορά του ιού SARS-CoV-2. Από τις 6 το πρωί της Κυριακής και για μια εβδομάδα η Ελλάδα αυστηροποιεί τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Το αυστηρό lockdown επανέρχεται, σταματά το click away και κλείνουν βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχιών, ώστε σύμφωνα με την κυβέρνηση να μην επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα και οι σχολικές μονάδες να επαναλειτουργήσουν από τις 11 Ιανουαρίου.